Αγαπητέ κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών, με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με την ευκαιρία του δεύτερου γύρου στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των χωρών μας. Διαδικασία που αποτελεί κομβικό σημείο για την περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών μας. Επέστρεψα μόλις προεβδομάδως από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω στις κεντρικές εκδηλώσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά και να συναντηθώ με τον Υπουργό Εμπορίου, τον κύριο Γουίλμπορ Ρος, παλιό καλό φίλο της Ελλάδος. Συζητήσαμε τις κοινές οικονομικές προοπτικές μας και παρουσίασα αναλυτικά τις επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγονται σήμερα στην Ελλάδα. Βρήκα επίσης ξεχωριστό ενδιαφέρον στη συμμετοχή μου στην πολύ ζωντανή κοινότητα των δεξαμενών σκέψης στις ΗΠΑ. Και βεβαίως η επαφή μου με τη δυναμική ελληνική ομογένεια μου υπενθύμισε τους στενότατους δεσμούς που ενώνουν την Αμερική και την Ελλάδα. Δεσμοί αρχών και κοινών διαδρομών. Οι σχέσεις μας οικοδομήθηκαν πάνω στις ίδιες αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σφυριλατήθηκαν σε κοινούς αγώνες σε δύο παγκόσμιους πολέμους και προσωποποιήθηκαν στους εκατοντάδες χιλιάδες συμπατριώτες μου που επέλεξαν τις Ηνωμένες Πολιτείες ως τη δεύτερη πατρίδα τους. Οι εορτασμοί για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης το 2021 πιστεύω ότι θα αποτελέσουν ορόσημο υπενθύμησης και εμβάθυσης αυτής της βαθιάς, ιστορικής, πολιτικής αλλά και πολιτισμικής σχέσης. Και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής, κύριε Υπουργέ, που η επίσκεψή σας στην πατρίδα μας πραγματοποιείται νωρίς, δηλαδή μόλις 3 μήνες από την ανάδειξη μιας νέας κυβέρνησης στην Ελλάδα. Και η έλευσή σας συμπίπτει με την εντολή που μας έδωσε ο ελληνικός λαός να διαμορφώσουμε μια νέα πορεία για τη χώρα μας. Αφήνοντας πίσω τις δύσκολες μέρες μιας πολύπλευρης κρίσης και ατενίζοντας το μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Ύστερα από 10 χρόνια οικονομικής αντιξοότητας, με σημαντικές κοινωνικές επιπτώσεις, οδεύουμε με σταθερά βήματα προς την ανάκαμψη. Σε συνθήκες απόλυτης πολιτικής σταθερότητας, λάβαμε ήδη σαφή μέτρα που την υπηρετούν. Πήραν τέλος οι περιορισμοί στην κίνηση των κεφαλαίων. Επιχειρήσεις και πολίτες ανακουφίζονται από την υψηλή φορολογία. Μειώνουμε το γραφειοκρατικό βάρος για τις επιχειρήσεις. Προωθούνται ταχύτατα ιδιωτικοποιήσεις και θεσπίζονται ειδικά κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων. Και οι συνομιλίες μας στην Αθήνα αυτές τις μέρες εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Η άμυνα, η οικονομία, με αιχμή την ενέργεια, το εμπόριο, τον τουρισμό, όπως και οι πολιτιστικές μας σχέσεις, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής μας συνεργασίας. Και είμαστε αποφασισμένοι να την ενισχύσουμε κι άλλο. Συμφωνήσαμε, και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό, στην επικαιροποίηση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας. Κάτι που ενισχύει το κοινό στρατιωτικό και ευρύτερα στρατηγικό μας αποτύπωμα στην περιοχή, υπέρ πάντα της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας. Πολύ περισσότερο όταν στο Αιγαίο αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο εκδηλώνονται κινήσεις που αμφισβητούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος και της Κύπρου, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο και συνοδευόμενα συχνά από μια ακραία και αντιπαραγωγική ρητορική. Αναφέρομαι, κύριε Υπουργέ, στην πρακτική της γειτονικής Τουρκίας, η οποία δυστυχώς συχνά δεν συνάδει με τη στάση φιλίας και συνεργασίας την οποία επιμένει η Ελλάδα. Για τις εξελίξεις αυτές άλλωστε, έχει τοποθετηθεί και με επίσημες αποφάσεις της Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κύριε Υπουργέ, οι πρόσφατες κινήσεις της Τουρκίας
στο οικόπεδο 7 της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας παραβιάζουν κατάφορα τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Και η Κύπρος δεν ζητά παρά μόνο το αυτονόητο, την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Και προσδοκώ στη θετική συμβολή των Ηνωμένων Πολιτειών που θα οδηγήσει τελικά στη διαμόρφωση ενός πιο επικοδομητικού και γόνιμου κλίματος συνεργασίας στην περιοχή. Η συνεργασία μας, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα. Χαιρετίζω ιδιαίτερα το γεγονός ότι λένε και περισσότεροι Αμερικάνοι τουρίστες επισκέπτονται την πατρίδα μου. Ότι τα προγράμματα υποτροφιών και ανταλλαγής φοιτητών έχουν ενταθεί. Ότι η Ελλάδα έχει πλήρως αποκατασταθεί στο πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου και ότι οι οικονομικές μας σχέσεις βελτιώνονται σε σταθερή βάση. Η απόκτηση των ναυπηγείων στη Σύρο από την εταιρεία Onyx και πιο πρόσφατα το έντονο ενδιαφέρον των Αμερικάνικων πολυεθνικών Pfizer και Cisco να επενδύσουν στο φαρμακευτικό τομέα αλλά και στον τομέα υψηλής τεχνολογίας στη Θεσσαλονίκη, αλλά και το πολύ μεγάλο και έμπρακτο, όπως αποδείχθηκε, ενδιαφέρον Αμερικάνικων εταιριών για το έργο στο ελληνικό, συνιστούν ψήφο εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα, στην οικονομία της, αλλά και στο υψηλά εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της. Τέλος, θα ήταν παράληψή μου να μην αναφερθώ και στην ενεργειακή συνεργασία μας, περιλαμβανόμενης εκείνης στο υγροποιημένο φυσικό αέριο, όπως και στην εξόρυξη υδρογων ανθράκων, έχοντας κατά νου τη συμμετοχή της Exxon Mobil στους διεθνείς ομίλους που δραστηριοποιούνται στα ανοιχτά της Κρήτης. Σας καλωσορίζω λοιπόν, κύριε Υπουργέ, με αισθήματα φιλίας και εκτίμησης. Και μαζί σας καλωσορίζω και το άνοιγμα αυτού του νέου κεφαλαίου στη μακρά κοινή μας πορεία. Welcome.